στη μεταξύ τους διαμάχη εξοδικαστικά. Έλενα Παπαρίζου και Τόνι Μαυρίδης. Από τα τραγούδια στα εξώδικα και από μια σχέση ζωής στα δικαστήρια. Το σπίτι στη Γλυφάδα, μέσα στο οποίο έζησε το άλλο το αγαπημένο ζευγάρι μαζί, τώρα αποτελεί το βασικό αντικείμενο της αντιδικίας τους. Οι εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας έκαναν τα πράγματα να πάρουν μορφή γιονοστιβάδας. Με εξώδικη πρόσκληση, ο συνήγορος του Τόνι Μαυρίδη, Ιωάννης Καρούζος, ζητούσε να συναντηθούν με την τραγουδίστρια την περασμένη Παρασκευή. Ο νομικός εκπρόσωπος της Έλενας απάντησε και εκείνος με εξώδικο, ζητώντας από τον πρώην σύντροφο και μάνατζέρ της να εγκαταλείψει το σπίτι το οποίο ο Τόνι Μαυρίδης διεκδικεί ως αντίτιμο της συνεργασίας που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, η τραγουδίστρια έδειχνε όχι μόνο να μην ενδίδει στις πιέσεις του πρώην συντρόφου της, αλλά πολύ περισσότερο να αρνείται να συνεχίσει να αποπληρώνει το δάνειο που είχαν πάρει μαζί για την αγορά του σπιτιού. Αυτός είναι ουσιαστικά και ο λόγος που ήρθαν σε ρήξη. Ο Τόνι ζητάει να εξοφληθεί το ποσό από την Έλενα. Μπορεί να το πήρε μαζί το δάνειο. Εκείνος όμως αρνείται να πληρώσει τη δόση, αφού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίζεται στο εξώδικο, η Έλενα έχει δεσμευτεί να πληρώνει και τα δύο μέρη, αντισταθμίζοντας έτσι τις οφειλές της για τη συνεργασία με τον πρώην σύντροφο και μάνατζέρ της. Πληροφορίες, οι απλήρωτες δόσεις του στεγαστικού δανείου του ζευγαριού έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Τόνι Μαυρίδη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στις υποχρεώσεις. Από την άλλη, η Έλενα Παπαρίζου, η οποία έχει επομισθεί όλα τα οικονομικά βάρη όσο ζούσε με τον τότε καλό της, δεν δέχεται να συνεχίζει να πληρώνει ένα σπίτι στο οποίο δεν μένει καν. Ύστερα από όλα αυτά και σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος του Τόνι Μαυρίδη προσανατολίζεται να ζητήσει σήμερα κιόλας συνάντηση με τον δικηγόρο της Έλενας Παπαρίζου, κύριο Νίκο Ανδρικόπουλο, προκειμένου οι δύο πλευρές να τα βρουν εξοδικαστικά. Μια συνάντηση στην οποία, όπως μαθαίνουμε, η πλευρά Μαυρίδη φέρεται να θέλει να ρίξει τους τόνους και να διεκδικήσει να γίνει με όρους που θα βολεύουν και τους δύο πρωταγωνιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια πριν φύγει για τη Σουηδία είχε καλέσει επανειλημμένα τον Τόνι σε ραντεβού για να βρουν μία λύση στο θέμα του σπιτιού. Όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση. Η διάθεσή της δεν ήταν να στείλει εξώδικο στον Τόνι. Ήταν απλά η απάντησή της στο εξώδικο που έστειλε εκείνος. Γι' αυτό και είναι διατεθειμένη να βοηθήσει να βρεθεί μία λύση εξωδικαστικά. Λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων βρίσκεται εκτός Ελλάδας και έτσι πιθανότητα στο ραντεβού θα την εκπροσωπήσει ο δικηγόρος της. Όταν και αν τελικά γίνει αυτή η συνάντηση, θα κριθεί το αν τελικά αυτός ο έρωτας θα μεταφερθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων ή όχι. Η Έλενα φέρεται πληγωμένη και ενοχλημένη. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι με τον άντρα που πέρασε μαζί 12 χρόνια ευτυχίας θα ερχόταν η στιγμή που θα αντάλλαζαν εξώδικα και θα μιλούσαν αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων τους. Η τραγουδίστρια τώρα βρίσκεται στη Σουηδία και προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στο σουηδικό dancing που ξεκινά σε λίγες ημέρες. Το νέο ξεκίνημα της ζωής της προσπαθεί να κρατά τις ισορροπίες και να έχει δίπλα της μόνο ανθρώπους που την αγαπούν και τη στηρίζουν σε όλη αυτήν την τόσο σημαντική της προσπάθεια. You don't have to be, you don't have to be.